Αποκάλυψη, έρευνα, γνώμη, ρεπορτάζ, όλα αυτά τα έχει η αιχμή. Η εφημερίδα της Τολακαρνανίας, που από το 1995 είναι πρώτη σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα. Εχμή, Εχμή TV, Εχμή Radio. Επιλέξτε την Εχμή για να προβληθείτε στην Δυτική Ελλάδα. Γιατί η διαφήμιση είναι θέμα Εχμής. Παίρνω τηλέφωνο το 100. Ναι. Σας παρακαλώ, κάντε σύντομα να πούμε, μιλάτε να πούμε και είστε άνθρωπος μέσα. Και ήρθε η πυροσβεστική μετά από 3 ώρα και παραπάνω. Είχε λαμπαδιά σούλου. Δεν μπορούσε η γυναίκα να βγει, ε. Πού να βγει, μωρέ, ήταν άρρωστη γυναίκα. Αλήθεια. Είχε αναπνευστικό. Α, και από τους καπνούς ήταν χειρότερα για αυτή. Κάτι έγινε τώρα αυτό. Αυτού κάτι είδε, κάτι τσέπησε, η λάμπα κάτω τσέπησε, δεν ξέρω τι. Ναι. Και πήγε η γυναίκα να πάει να κάνει προσπάθειες. Και έμεινε άδικη η λιγοθύμηση και έμεινε. Δεν ήσουν εδώ εσύ εκείνη την ώρα. Εδώ ήμουνα. Εδώ ήμουνα. Ήρθα να κλείσω τα ζωντανά εδώ και πήγα πάλι εκεί. Βγαίνω έξω, φτάω να πούμε καπνό, μια μυρωδιά ιδιότροπη. Δεν μ' άρεσε. Και βγαίνω έξω, κοιτάω να πούμε, πήγα να λιγοθύμηση. Και τρέχεις αμέσως να ειδοποιήσεις. Ανοίγω την πόρτα και έρχεται μια μπόκα, πήγα να πέσω κάτω. Βγαίνω έξω, παίρνω τηλέφωνο το 100, λέω σας παρακαλώ, λέω και έχετε άνθρωπος μέσα, είναι ζωντανός. Κάντε σύντομα. Τίποτα, ό,τι ήρθε, κανένας ούτε τίποτα. Έρχεται, φώναζα βοήθεια, έρχεται ο φύλακας από τις ανεμογεννήτριες, εδώ. Παίρνει τηλέφωνο το πυροσβεστική και ήρθε πυροσβεστική μετά από μισή ώρα. Εσείς, επειδή από ό,τι κατάλαβα δυσκολευόσασταν γενικότερα, έτσι, ήσασταν σε... Εγώ είμαι 75 χρονών. Είμαι μεγάλος. Λοιπόν. Τη γυναίκα αυτή την παρακαλούσα, τη φιλοξενούσα εδώ, είχα διαζύγιο με τη γυναίκα αυτή, από το 95. Είναι η σύζυγός σας, αλλά είχατε... Πρώην πάει... σύζυγος. Ναι, πρώην, ναι. Και τη λυπόμουν λόγω που ήταν ασθενής και τη φιλοξενούσα. Ναι. Σου λέω, Δίνα, σήκω φύγε και πήγε να πάνε στο πατρικό σου. Έχεις το ρεύμα σου, έχεις τη τηλεόραση σου, έχεις το ψυγείο σου, έχεις την τουαλέτα σου, έχεις το μπάνιο σου. Σε παρακαλώ, σου λέω, μην κάθεσαι εδώ. Ήθελε να μένει μαζί σας. Ξέρω εγώ τι ήθελε να πω με εδώ. Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, τίποτα, δεν άκουγε. Έκατσε εδώ. Είχατε ζητήσει ποτέ βοήθεια από φορείς, από αρχές, από την πολιτεία γενικότερα εννοώ. Αυτή ζήτησε. Ναι. Ζήτησε να βγάλει τη σύνταξή της, 360 ευρώ που είναι αυτά, ναι. Τίποτα, με κοροϊδεύανε. Ζήτησε να της δώσουν, να πούμε, ένα μέρος εδώ στο μισολόγιο να πάει να μείνει, δεν της δώσουν. Αφού είχε, λέτε, όμως το πατρικό της, έμειναν και άλλοι άνθρωποι εκεί στο πατρικό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι. Απλώς εγώ της έλεγα, τι κάθισε εδώ, παιδάκι μου, βλέπω, βασανιζόμαστε, δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε τίποτα. Τι κάθισε εδώ, τράβα. Και πάνε να κάτσει. Έμενε και κάποιο άλλο μαζί σα, παιδιά σα, η κόρη τη. Αλλά είναι. Έχει από το ψυχιατρίο. Είναι με προβλήματα. Ήταν στα ναρκωτικά. Τη βάραγε τη μάνα τη εδώ μέσα. Τη αγάπησε το ξύλο. Ξέπλυνε τα φάρμακα, πήγαινε και τα πουλούσε. Είχε και η γυναίκα ψυχολογικά προβλήματα. Η γυναίκα δεν είχε τίποτα. Α. Απλώς η γυναίκα ήταν ευπαθής. Ναι. Προβλήματα είχε υγείας. Είχε αναπνευστικό. Ναι. Αναπνευστικό πρόβλημα. Ναι. Είχε μηχάνημα και πήγαινε εδώ γειτόνισσα που είχε ρεύμα και έπαιρνε αναπνοές με το μηχάνημα. Τίποτα. Τίποτα. Έφυγε καημένη να πούμε, έφυγε.